Πάντα επίκαιρο παραμένει το μήνυμα της Πρωτομαγιάς από το 1886 έως και σήμερα, τονίζει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης Άγγελος Μπεμπεκίδης, με αφορμή την πανεργατική απεργία της Παρασκευής και τη συγκέντρωση που θα γίνει στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης στις 10 το πρωί. Το μήνυμα της Πρωτομαγιάς είναι διαχρονικό. Από το 1886 μέχρι σήμερα η Πρωτομαγιά είναι σημείο αφετηρίας για όλους τους εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο, αγώνων, πάλης και διεκδικήσεων. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι εργαζόμενοι τότε και στην πορεία, αλλά ακόμα και στον ομό Ξάνθης, έχουν χύσει το αίμα τους για να μπορούν σήμερα και αύριο οι νέες γενιές να έχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας. Βέβαια, εδώ και αρκετά χρόνια στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, τουλάχιστον από το 2008-2009, εγώ, για να μην σας πω από το 2004, οι Έλληνες εργαζόμενοι υποφέρουν κάτω από αντιεργατικά νομοσχέδια. Γι' αυτό την Παρασκευή στις 10 η ώρα εμείς καλούμε όλους τους πολίτες του νομού μας πλέον, γιατί δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά τους ανέργους, αφορά τους συνταξιούχους, όλους τους πολίτες του νομού μας να συμμετέχουν μαζικά σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης και αγώνων που έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Δεν πρέπει και δεν χρειάζεται να καθόμαστε στους καναπέδες μας και να βλέπουμε τους άλλους να αγωνίζονται. Επιβάλλεται να βγούμε έξω και να διαδηλώσουμε, και τουλάχιστον επειδή η Πρωτομαγιά, είπαμε, επειδή είναι ημέρα μνήμης, πρέπει και για αυτόν τον λόγο να βγούμε όλοι έξω να διαδηλώσουμε. Υπάρχουν κοινά σημεία τότε με τώρα, θεωρείτε, και πώς εξελίσσονται όλα αυτά? Βέβαια υπάρχουν. Τουλάχιστον στην Ελλάδα, αυτό σας είπα προηγουμένως, στη χώρα μας, οι νόμοι που ψηφίστηκαν μέχρι σήμερα καταργούν ουσιαστικά το 8ωρο, όταν υπάρχουν επιχειρήσεις στον νόμο Ξάνθης που έχουν 500 εργαζόμενους και το 80% δουλεύουν με τετράωρη απασχόληση με περιτροπή σε εργασία. Αυτό που τότε εκείνοι οι εργαζόμενοι πάλεψαν για την 8ωρη απασχόληση, για την πεθύμερη εργασία, πλέον τα βλέπουμε και σήμερα μπροστά μας. Άρα τα κοινά σημεία δυστυχώς υπάρχουν και πρέπει και για αυτούς τους λόγους εμείς να βγούμε και να παλέψουμε ακόμα περισσότερο. Μπορεί ήδη να διανύμουν τον 21ο αιώνα, ωστόσο τα συνθήματα που κινητοποίησαν τους εργάτες το 1886, δηλαδή 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθερος χρόνος, δυστυχώς το 2015 είναι επίκαιρα όσο ποτέ, καθώς οι μνημονιακοί νόμοι κατήργησαν 8ωρο και πενθήμερο και δυστυχώς ακόμη και το δικαίωμα στην ίδια την εργασία.